Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καταπέλτιση εισαγγελέας για την μητέρα από την Πάτρα. Ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού της. Έντονες αντιδράσεις από τον δικηγόρο της Αλέξη Κούγια. Όλο το παρασκήνιο. Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα για τα υδροπλάνα. Ετοιμάζεται δίκτυο σε όλη τη χώρα με υδατοδρόμια και υδάτινα παιδεία. Πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας για διαφορετικές τιμές. Στο ράφι και στο ταμείο. Την ενοχή της 35χρονης μητέρας της Τζορτζίνας για το θάνατο του πρώτου της παιδιού πρότεινε η εισαγγελέας, η οποία αγόρευε στην χθεσινή δικαστική διαδικασία τουλάχιστον για 12 ώρες, ενώ ο συνήγορος της μητέρας έριξε τα πυρά του εναντίον της, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ήταν ταπεινού χαρακτήρα η απόφαση. Την ενοχή της 35χρονης μητέρας από την Πάτρα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της Τζορτζίνας ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, Ευαγγελία Σπυριδονίδου. Το χέρι που έδωσε την κεταμίνη στην Τζορτζίνα ήταν αυτό της κατηγορουμένης, είπε η εισαγγελέα, η οποία κλείνοντας τόνισε πως η Τζορτζίνα ήταν άτυχη να έχει αυτή τη γυναίκα για μητέρα, με την κατηγορούμενη να σηκώνεται και να ζητά να φύγει από την αίθουσα, βρίζοντας χαμηλόφωνα την εισαγγελέα. Όπως προσέθεσε, το δύσκολο σε αυτή την υπόθεση δεν είναι να διαπιστωθεί αν το έκανε η 35χρονη, αλλά γιατί το έκανε, υπονοώντας πως το κίνητρό της ήταν η σχέση με τον τότε σύζυγό της. Με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως ουσιαστικά η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε το παιδί για να τον χειραγωγεί, ενώ εμφανίστηκε πεπισμένη ότι θανάτωσε την Τζορτζίνα δίνοντάς της κεταμίνη μέσα στο νοσοκομείο παιδών. Το ίδιο, είπε στην αγόρευσή της, είχε κάνει και στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Πρέπει να ήταν μικρότερη η ποσότητα στο Καραμανδάνιο. Το ότι δεν βρίσκεται και μία ουσία δεν σημαίνει ότι δεν δόθηκε. Τα δύο περιστατικά έχουν πολλές ομοιότητες. Το modus operandi είναι το ίδιο. Όπως τόνισε, είναι πρωτάκουστη η χρονοκαθυστέρησή της να ειδοποιήσει τους γιατρούς, όπως και η ψυχραιμία της. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά: είναι αυταπόδεικτο ότι το παιδί έγινε εργαλείο στα χέρια της κάθε φορά που την εγκατέλειπε ο τότε σύζυγός της. Με μια αγόρευση που ξεπέρασε τις 12 ώρες, η εισαγγελέας κατέγραψε όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Μίλησε για τον πραγματικό εφιάλτη που βίωσε το παιδί από τον Απρίλιο του 2021, όταν εισήχθη στο Καραμανδάνιο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, οπότε εξέπνευσε κατά τη διάρκεια ανάνυψης μετά τη δεύτερη μοιραία ανακοπή που υπέστη στο Αγλαία Κυριακού. Στην τελική της τοποθέτηση, πριν το «ζητώ να κηρύξετε ένοχη την κατηγορουμένη», η εισαγγελέας επιφύλαξε την πιο δρυμία κριτική της για την προσωπικότητά της, ισχυριζόμενη πως είχε δηλητηριάσει το παιδί κατά του πατέρα του. Από πλευράς του, ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας χαρακτήρισε την χθεσινή αγόρευση της εισαγγελέως ταπεινού περιεχομένου. Υπήρχαν 16 επεισόδια επιληπτικά, τα οποία στα 3 από αυτά το κοριτσάκι έχασε τη ζωή του και έγινε αναζωογόνης. Κάτι, κυρία εισαγγελέα, για αυτά τα επεισόδια, τα οποία κατά το παραπληκτικό βούλευμα ήταν ανύπαρκτα, ενώ στην πραγματικότητα ανεδείχθη, γιατί η δίκη κράτησε, η προανάκριση κράτησε 10 μέρες, η τακτική ανάκριση 20 μέρες μέχρι να αποφυλακιστεί η κυρία κατηγορουμένη, ενώ η δίκη κράτησε 13 μήνες και ανεδείχθησαν τα επεισόδια αυτά ως υπαρκτά επεισόδια και ότι στα 3 από αυτά ήταν μέσα στην κλινική, δεν θα το δόταν το κοριτσάκι. Μπόρεσε να δικαιολογήσει, κυρία εισαγγελέα, πώς προκλήθηκαν αυτά τα επεισόδια. Ενώ επιστημονικά έχει διαπιστωθεί ότι το κοριτσάκι αυτό είχε βαριά επιληψία, η οποία θα την οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο, και ότι μετά την τραυλυγία την οποία έπαθε. Τέλος, κατέστησε σαφές ότι δεν θα έχει λόγο παρουσίας εάν τελικώς η κατηγορουμένη δεν αθωωθεί. Στην Δήμητρα Μπαλαφούτη τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει για το λουκέτο στο κέντρο βηματοδότη του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, ο Άγιος Ανδρέας. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Αλεξανδρέ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Οριστικό λουκέτο, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, για το κέντρο βηματοδότη στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με αποτέλεσμα όλοι οι ασθενείς οι οποίοι χρήζουν ένθεσης βηματοδότη εντός των γεωγραφικών συνόρων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων νήσων πλέον να αναγκάζονται και να πηγαίνουν όλοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό
πέραν της αύξησης αναμονής που θα έχει για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε χωρίζονταν στα δύο. Κάποιοι πήγαιναν στον Άγιο Ανδρέα, κάποιοι πήγαιναν στο νοσοκομείο στο Ρείο. Τώρα πλέον όλοι αυτοί θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο στο Ρείο. Άρα θα υπάρχει και μεγαλύτερη αναμονή, διότι ο όγκος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και μια λίστα προτεραιότητας για το ποιος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, ούτως ώστε εκείνος να πηγαίνει πρώτος, να παίρνει θέση και να πηγαίνει στο γιατρό, να εξετάζεται και να προχωρά στην ένθεση του βηματοδότη. Τώρα από εκεί και πέρα, το πρόβλημα αυτό που προέκυψε με τον Άγιο Ανδρέα, προέκυψε διότι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν, για να μπορεί να λειτουργεί το συγκεκριμένο κέντρο, δύο πιστοποιημένοι γιατροί. Μετά τη συνταξιοδότηση λοιπόν των γιατρών που υπήρχαν προηγουμένως, το Υπουργείο είχε θέσει κάποια όρια. Μέσα σε αυτά τα όρια λοιπόν δεν υπήρχαν κάποιοι πιστοποιημένοι γιατροί, λόγω και γραφειοκρατίας δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα κενά αυτά. Υπήρχαν κενά, έτσι λοιπόν το Υπουργείο αποφάσισε ότι θα κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο κέντρο βηματοδότη. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει το οριστικό κλείσιμο, που σε αυτή την περίπτωση αυτό συμβαίνει, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για να μπορέσει να ιδρυθεί εκ νέου και πάλι το κέντρο βηματοδότη, θα πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει όλα τα αρχεία, όλα τα χαρτιά να ξεκινήσουν από την αρχή. Μια πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Το πρόβλημα πλέον, επειδή είχε συμβεί και πάλι στο παρελθόν αυτό και πάλι είχε κλείσει για ένα διάστημα το κέντρο βηματοδότη στον Άγιο Ανδρέα, πλέον το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί εδώ στον ορίζοντα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που να σου λέει ότι σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες και πάλι θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο κέντρο. Είναι όλα στον αέρα. Τώρα από την πλευρά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες και ο κύριος Γιάννης Καρβέλης, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως λέει ο ίδιος, θα πρέπει να ακολουθηθεί εξ αρχής όλη η γραφειοκρατική διαδικασία, η απαιτούμενη λοιπόν διαδικασία, ούτως ώστε να επανιδρυθεί το συγκεκριμένο κέντρο. Όταν όλα αυτά γίνουν και ο ίδιος θα προσπαθήσει να βοηθήσει στο να γίνουν οι διαδικασίες ακόμη πιο γρήγορα. Πάντως υπάρχει πρόβλημα τώρα, γιατί όλοι θα πρέπει να πηγαίνουν στο Ρείο και είναι δύσκολο. Και υπερφορτώνεται το Ρείο, με συνέπειες βεβαίως στην αναμονή και στην υγεία των ανθρώπων εκείνων που θα χρειαστούν βοήθεια. Μένουμε στα της υγείας, καθώς χιλιάδες ανάμεσά τους και οι αχαιοί βεβαίως, το είχαμε αναδείξει προσφάτως και στον νεολόγο των πατρών, πήραν συγκεκριμένο χάπι με συνταγογράφηση βεβαίως, το βλέπουμε εδώ, το Ozempic, για να αδυνατήσουν, όχι γιατί είχαν διαβήτη. Ακριβώς, είναι μια ιστορία που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Απρίλιο του 2023, εκεί όπου όλα τα δημοσιεύματα έλεγαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες, οι οποίοι ενώ δεν έχουν κάποιο είδους διαβήτη, δεν έχουν τον διαβήτη τύπου 2, πάνε, προμηθεύονται από γιατρούς, συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα αλλά και παρόμοια φάρμακα τα οποία υποτίθεται βοηθούν στο διαβήτη, αλλά οι συγκεκριμένοι λοιπόν τα παίρνουν ούτως ώστε να μπορέσουν να χάσουν κιλά. Σε όλο αυτό βέβαια ρόλο έχει παίξει και ο ρόλος των social media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα, όπου μαζί με τις ευλογίες των γιατρών δημιούργησαν, Αλέξανδρε, 100.000 νέους ασθενείς, οι οποίοι υποτίθεται πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Και είναι οι βαρύτατες οι ευθύνες κάποιων γιατρών, διότι όταν δεν έχει κάποιος διαβήτη και του γράφεις παράνομα, δηλαδή συναγγραφείς παράνομα, δημιουργείς πρόβλημα ίσως στον ίδιο, αλλά και στο κράτος και στον ΕΟΠΗ με τα χρήματα που προφανώς χάνει το κράτος. Κοίταξε να δεις, έγιναν έρευνες και από την πλευρά του ΕΟΠΗ, ασκήθηκαν διοικητικές και πειθαρχικές διώξεις απέναντι σε αυτούς τους γιατρούς που πήγαιναν και συνταγογραφούσαν, ενώ δεν είχε ο ασθενής υποτίθεται ανάγκη να πάρει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε, γιατί υπήρχε κόσμος ο οποίος έπρεπε αναγκαστικά, για να είναι καλά στην υγεία του και να ανταπεξέλθει και είχε όντως διαβήτη τύπου 2, να πάρει το φάρμακο και δεν μπορούσε να το βρει στα φαρμακεία, γιατί το είχαν πάρει κάποιοι οι οποίοι ήθελαν πολύ απλά να δυνατήσουν. Υπήρχε και έλλειψη. Υπήρχε έλλειψη, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για το 2023, περίπου την περίοδο στον Απρίλιο, εκεί όπου πήγαιναν ασθενείς στα φαρμακεία, ζητούσαν τέτοιου είδους φάρμακα και δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαν να κάνουν τις ανέσεις. Αυτό είναι φήμη. Όχι, αδυνατίζει όντως. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν δεν έχεις πρόβλημα, όταν δεν έχεις διαβήτη, σου δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Πέρα από το αδυνάτισμα που μπορεί να σου προσφέρει, σου δημιουργεί και άλλα προβλήματα στον οργανισμό. Δηλαδή δεν έχεις διαβήτη και παίρνεις φάρμακο για τα διαβήτη. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς. Επιστρέφουμε ξανά στην Δήμητρα Μπαλαφούτη σε λίγο. Αλλάζουμε προς το παρόν θεματολογία. Συνεχίζουμε με τα υδροπλάνα και το διευρυμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων που δημιουργείται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η Αχαϊκή Πρωτεύουσα
και η Δυτική Ελλάδα, με τα υδροπλάνα να ξεκινούν τις πτήσεις από το προσεχές καλοκαίρι. Μόλις λίγοι μήνες μας χωρίζουν από την επίσημη έλευση των υδροπλάνων στη χώρα, η οποία μάλιστα θα αρχίσει από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως έχει επισημάνει και η ΑΧΕΗ, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν κανονικά τους επιβάτες. Η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων άλλωστε αποτελούσε εξ αρχής στόχο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μέσο με πολύπλευρα ωφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για το ίδιο το επιβατικό κοινό που θα έχει στη διάθεσή του μία ακόμη ποιοτική επιλογή μέσου ταξιδιού. Όπως δηλώνει στον νεολόγο κυρία Αλεξοπούλου, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ώστε το πρώτο υδροπλάνο να πετάξει πάνω από τη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο Πάτρα Κέρκυρα Παξί. Αναλύοντας το θέμα από οικονομική σκοπιά, η Υφυπουργός τονίζει ότι τα υδατοδρόμια θα αποτελέσουν σημαντική πηγή ανάπτυξης για τον τόπο, θα συνεισφέρουν ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα και θα βελτιώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα στις νησιωτικές περιοχές. Φυσικά, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη για τη Δυτική Ελλάδα, η οποία αλλάζει σελίδα και αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε εκεί. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός συνολικού δικτύου υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων σε συνεργασία πάντα με τη συναρμόδια Υπουργεία, τονίζει. Όπως εξηγεί στον νεολόγο των Πατρών, ο Νικόλας Χαραλάμπους, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, της εταιρείας δηλαδή που έχει αναλάβει το εγχείρημα, η μετακίνηση με υδροπλάνα θα μπορούσε να ωφελήσει και το περιβάλλον. Άλλωστε, δεν εκπέμπουν ρήπους στην ατμόσφαιρα και συνολικά η μετακίνηση με υδροπλάνα μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κύριο Χαραλάμπους, το κόστος των εισιτηρίων για τη μετακίνηση με υδροπλάνα θα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η απόσταση, η εποχή και η ζήτηση. Σε γενικές γραμμές, το κόστος των εισιτηρίων για οργανωμένες προγραμματισμένες πτήσεις θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90 ευρώ. Ωστόσο, τα υδροπλάνα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τον χρόνο ταξιδιού και την άνεση. Το δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων της Hellenic Seaplanes, που αφορά τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, προβλέπει τη δημιουργία αεροπορικών συνδέσεων των νησιών του Ιωνίου με σημαντικά λιμάνια των νομών καθώς και λίμνες. Σύμφωνα με τον κύριο Χαραλάμπους, την περίπτωση της Πάτρας, που έχει ένα κατασκευασμένο και αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, ακολουθούν η Καλαμάτα και η Κυλλήνη, που ολοκληρώνουν τις εγκαταστάσεις τους και μπαίνουν σε φάση απόκτησης άδειας λειτουργίας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν η Αμφιλοχία, η λίμνη Τάκα καθώς και η λίμνη Παμβότιδα στα Ιωάννινα. Στο Αίγιο μεταφερόμαστε τώρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. 203 χρόνια από τότε έχουν περάσει. Η Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί μας ξανά. Θα δούμε και συγκεκριμένο υλικό από το Αίγιο, εικόνες και πλάνα. Το Αίγιο λοιπόν γιορτάζει και πάλι την τοπική γιορτή εθνικού χαρακτήρα της επετείου της μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας το 1821. Να πούμε ότι Βοστίτσα ήταν το Αίγιο, έτσι ονομαζόταν παλαιότερα. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη από σήμερα το πρωί με την παρέλαση των μαθητών οι τριήμερες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο Αίγιο. Το Αίγιο λοιπόν μπαίνει και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είναι ένας πόλος έλξης για πάρα πολλούς σε όλη την Ελλάδα. Να πω λοιπόν ότι θα έρθουν από πάρα πολλές περιοχές. Έχουν ήδη έρθει πάρα πολλοί αναβιωτές του συγκεκριμένου εθήμου που θα λάβουν μέρος και ο Σύλλογος βέβαια Αναβιωτών Αιγιάλιας Βοστίτσα. Εκεί λοιπόν σήμερα είδαμε μια πολύ ωραία παρέλαση, βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Εκεί έλαβε λοιπόν ένα άγημα περίπου 40 ατόμων από τον συγκεκριμένο σύλλογο. Οι αναβιωτές λοιπόν θα παρελάσουν το Σάββατο το βράδυ, αλλά και την Κυριακή το πρωί. Εγώ να υπενθυμίσω απλά και ιστορικά, να πω ότι σαν σήμερα το 1821 η συνέλευση της Βοστίτσας, εκεί λοιπόν ο Παπαφλέσσας ανακοίνωσε ότι η Επανάσταση ορίστηκε για την 25η Μαρτίου από την Πελοπόννησο. Τώρα είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο Φωκίων Ζαΐμης. Θα ήθελα να μας ενημερώσει σχετικά με τα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ για διαφορετικές τιμές στο ταμείο και στο ράφι. Σε πόσα σούπερ μάρκετ, τι πρόστιμα είναι αυτά και με ποιον τρόπο, κύριε Ζαΐμη, μέσω ελεγκτικών μηχανισμών της περιφέρειας?
Κύριε Κογκόλη, μετά από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε διαφορετική τιμή στο ράφι και διαφορετική τιμή πλήρωσε ο καταναλωτής στο ταμείο. Κατόπιν τούτη, επευρύθηκε το αντίστοιχο πρόστιμο όπως προβλέπει οι κανονισμοί και οι νόμοι. Καταρχήν να πω ότι όλα αυτά τα πρόστιμα που γίνονται είτε κατόπιν καταγγελιών πολιτών, είτε γίνονται από ελέγχους της υπηρεσίας που γίνονται ούτως ή αλλιώς και οι οποίοι θα εντατικοποιηθούν και εν ώψη του κοροναβιού αλλά και εν ώψη και της ακρίβειας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνο, είμαστε υποχρεωμένοι, και το τονίζω αυτό, να δημοσιοποιούμε βάσει του νόμου στο site της περιφέρειας τα αντίστοιχα πρόστιμα. Νομίζω ότι όμως το ότι βγήκε και ένα δελτίο τύπου τονίζουμε, αν θέλετε, ότι ιδιαίτερα για τις μεγάλες αλυσίδες, από τις οποίες ψωνίζουν η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, πάνω από 70-80% του κόσμου ψωνίζει από τις μεγάλες αλυσίδες, είναι ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή, πιο προσεκτική, και δεν λέω αν έγινε καλόβουλα ή κακόβουλα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα δηλαδή μεγάλες αλυσίδες, να μην παραπλανούν το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα είναι επιποδός συνεχώς στο μέτρο που μπορούν και σας αφορά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Οι ελεγκτικές υπηρεσίες πάντα λειτουργούσαν. Θα εντατικοποιηθούν λίγο οι έλεγχοι και λόγω του καναβαλιού. Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι δεν χαριζόμαστε σε κανέναν, όποια εταιρεία και αν είναι αυτή. Προστατεύουμε τον καταναλωτή. Έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό, γιατί δεν έχουμε το προσωπικό που θα έπρεπε να είχαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές κενές οργανικές θέσεις στην περιφέρεια. Άρα στέλνουμε και ένα μήνυμα και στην κεντρική κυβέρνηση ότι πρέπει να μας στηρίξει να ανοίξουν μέσω ΑΣΕΠ περισσότερες θέσεις για τις περιφέρειες, έτσι ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής. Επομίζονται αυτή τη δουλειά οι υπηρεσίες μας, κάνουν ό,τι μπορούν. Προσπαθούμε και εμείς να οργανωθούμε καλύτερα και με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν μεικτά κλιμάκια, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι για όλες τις παραβάσεις. Αυτό θα το κάνουμε. Σας λέω ότι είχαμε και μία σύσκεψη σήμερα, μία η ώρα, στην περιφέρεια με όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Πατρέων, για το επερχόμενο καρναβάλι. Ο στόχος είναι να υπάρχει μία τάξη, μία αυστηρότητα και πάνω απ' όλα να προστατεύεται ο καταναλωτής. Λένε αρκετοί, τόσο για εσάς όσο και για την κυβέρνηση, με τα πρόστιμα, ότι στην ουσία δεν είναι αχρίαστα βεβαίως, αλλά δεν τους κάνετε και κάτι ιδιαίτερο όταν έχουν βγάλει το προηγούμενο χρονικό διάστημα διπλά και τρίδιπλα τα ίδια ποσά και πολύ περισσότερα. Κοιτάξτε, εμείς σαν περιφέρεια, βάσει του νόμου, καταρχήν δεν έχουμε αρμοδιότητα όσον αφορά την τελική τιμή. Εγώ δεν μπορώ να πω αν αυτό το προϊόν είναι φτηνό ή ακριβό, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα. Μπορώ όμως για μία σειρά από άλλου τύπου παραβάσεις, δηλαδή όταν γράφει ότι είναι μισό κιλό και είναι 300 γραμμάρια και πραγματικά υπάρχει σοβαρό θέμα, όπως είναι άλλη τιμή στο ράφι, άλλη τιμή πληρώνει στο ταμείο, και μία σειρά από τέτοιου είδους παραβάσεις που είναι επίσης σημαντικές, πέραν από την ακριβή τιμή, να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με ό,τι εργαλείο μας δίνει ο νόμος. Σαφές. Όποιο προσωπικό έχουμε, κύριε Κογκόλη, μακάρι να είχαμε περισσότερους ελεγκτές. Σας λέω όμως ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, στους οποίους ανήκουμε όλοι μας, έτσι. Mm-hmm. Και εγώ προσωπικά σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ψωνίζω μόνος μου στο σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, και πραγματικά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτές οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, αν θέλετε να το δούμε και λίγο πιο διαβριμένα, είχαν μια πολύ σοβαρή κερδοφορία, να προβαίνουν σε τέτοιου είδους παρατυπίες, παρανομίες. Κύριε Ζαΐμη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. 40.000 τουλάχιστον νέοι στην Αχαΐα μένουν ακόμη στο σπίτι των γονιών τους. Γιατί? Διότι η ακρίβεια και τα υψηλά ενίκια δεν αφήνουν άλλα περιθώρια.
Σχεδόν 40.000 νέοι στην Αχαΐα, ηλικίας 18 έως 34 ετών, εκτιμάται ότι ζουν ακόμα με τις οικογένειές τους, στο πατρικό τους σπίτι, εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας που έχουν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους σε μια δική τους κατοικία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Max FM ο Θέμης Μπάκας. Το θέμα σχετίζεται άμεσα με την στεγαστική κρίση, η οποία πηγάζει από δύο βασικούς παράγοντες. Από τους χαμηλούς μισθούς στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις ανάγκες της καθημερινότητας και από την άνοδο των ενοικίων σε όλη την επικράτεια λόγω της έλλειψης διαθέσιμων διαμερισμάτων. Φυσικά, η έλλειψη αυτή απορρέει αφενός από την οικονομική κρίση που ισοπαίδωσε τον κατασκευαστικό κλάδο, πάβοντας την ανέγερση νέων κατοικιών, και αφετέρου από την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ειδικότερα στις πόλεις που έχουν μια τουριστική δυναμική. Η στεγαστική κρίση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δημογραφικό πρόβλημα. Είμαστε η χώρα όπου το 71,9% των συμπολιτών μας, των νέων ανθρώπων ηλικίας 18-34 ετών, διαμένουν στο περικόντρο στο δωμάτιο, δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για 400.000 νέους. Μιλώντας με αριθμούς, το μίσθωμα ενός σπιτιού αγγίζει το 85% του βασικού εισοδήματος ενός νέου ζευγαριού χωρίς παιδιά και ξεπερνά το 60-70% στην περίπτωση ενός εργένη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα έχουν, σύμφωνα με τον κύριο Μπάκα, αυξηθεί κατά 60% οι τιμές στα ενοίκια των διαμερισμάτων που απευθύνονται σε νέους. Ως μια πρόταση βελτίωσης του ζητήματος της στεγαστικής κρίσης, προβάλλει την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών και τουλάχιστον 2.000 καινούριων κατοικιών. Η συσσωρευτική αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας σε ακίνητα που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους και φοιτητές στην Πάτρα αγγίζει περίπου το 60%. Σκεφτείτε ότι το 2023 η Πάτρα κατέγραψε μια αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης με σταθμική από 8-12%. Γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Όσον αφορά το πρόγραμμα Στεγάζω, από τις 40.000 αιτήσεις που κατευλήθησαν σε πανελλήνιο επίπεδο, μόλις οι 2.452 έγιναν δεκτές. Σε κατάληψη βρίσκονται αρκετές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές αντιδρούν στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων σε όλη την χώρα. Καλησπερίζω τον Πρίτανη Χρήστο Μπούρα, καθώς υπάρχει συζήτηση για εξεταστική εξ αποστάσεως. Αυτό προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. Η Πριτάνης θα συζητήσετε τη Δευτέρα και για αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σας, τι πρέπει να γίνει, κύριε Μπούρα, διότι βρισκόμαστε εν μέσω εξεταστικής. Κύριε Γκογκόλη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε 11 τμήματα υποκατάληψη, πριν από λίγο έληξε σε ένα, είναι 10. Και σε 21 τμήματα δεν έχουμε κατάληψη και γίνονται κανονικά οι εξετάσεις και έχουμε αυτά τα 10 τμήματα. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Εδώ όμως θέλω να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τα προβλήματα του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Θέλω ρητά και ξεκάθαρα να πω ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη και δεν μπορεί κανείς μας να δέχεται τον νόμο και το Σύνταγμα à la carte. Δηλαδή, υποστηρίζω το άρθρο τάδε και παραβιάζω το άρθρο δίνα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και εδώ καλό το πολιτικό σύστημα να καταδικάσει αυτές τις παράνομες πράξεις. Κύριε Μπούρα, συγγνώμη, ο νόμος τι προβλέπει, γιατί δεν εφαρμόζεται η Πριτάνη στο νόμο? Ποιος είναι ο νόμος, κύριε Κογκόλη, αυτή τη στιγμή? Ο νόμος εν τέλει, αφού δεν υπάρχει συζήτηση, λένε πολλοί, δεν το υιοθετώ, δεν παίρνω θέση σε αυτό, λόγω δημοσιογραφικής ιδιότητας, να καλέσετε την αστυνομία. Κοιτάξτε, η αστυνομία είναι το έσχατο μέσο. Για το έσχατο λέω. Και είναι αυτό που επιδιώκουν αυτοί που αυτή τη στιγμή απαξιώνουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ξέρετε, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για ένα νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε και κάποιοι φροντίζουν και δείχνουν εικόνες κατελειμμένων κτηρίων με αλυσίδες. Ποια υπηρεσία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο προσφέρουν? Αυτοί που το κάνουν και αυτοί που τους υποστηρίζουν. Σαφέστατο, κατανοητό και μπορούμε να πούμε πως είναι πιστικό το επιχείρημα. Θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια διαλόγου και επιχειρημάτων. Κάνω έκκληση στο πολιτικό σύστημα να τελειώσει αυτή η ένοχη σιωπή του. Θέλει πανεπιστήμια υποκατάληψη? Κύριε Πριτανή, η πολιτεία, η κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία λέει ότι θέλω να ιδρύσω μη κρατικά πανεπιστήμια γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γίνεται μια δημόσια διαβούλευση. Από εκεί και πέρα, μέσω γενικών συνελεύσεων, φοιτητές κλείνουν τις σχολές. Και λέει η κυβέρνηση, εφαρμόστε τον νόμο.
Ένα λεπτό. Καταρχάς δεν υπάρχει νομοσχέδιο στο τραπέζι για να γίνει συζήτηση. Ξεκάθαρα. Υπάρχουν διαρροές, εντάξει. Ναι. Εντάξει, με διαρροές θα κάνουμε τη συζήτηση. Ναι. Δηλαδή, με διαρροές θα κάνουμε τη συζήτηση. Καταρχάς, δεν μπορεί τον 21ο αιώνα σε μια αστική δημοκρατία που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνονται καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα απαξιώνω. Το είπατε στους φοιτητές αυτό. Στους φοιτητές το είπατε αυτό. Το λέω σε όλους, κύριε Κογκόλη. Το λέω σε όλους, μα πιο πολύ το λέω στο πολιτικό σύστημα. Πάμε για εξεταστική εξαποστάσεως. Αυτό θα το αποφασίσει η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών. Γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν θέματα αξιοπιστίας. Εμείς έχουμε τα συστήματα έτοιμα, αλλά δεν θα προκαταλάβω την απόφαση της σύγκλητου. Γιατί είμαστε 31 τμήματα, το καθένα με την ιδιωτερότητά του και όλοι πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ προσωπικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς, από την ελληνική κοινωνία, για την εικόνα που δίνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή που προβάλλουν οι κύριοι με τις αλυσίδες. Σας ευχαριστώ, κύριε Βρύτανη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στο νέο λόγο μας που κυκλοφορεί σήμερα από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας με ένθετο τον κόσμο. Εδώ βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Όπως είδαμε και σε σχετικό ρεπορτάζ, παρουσιάζουμε το project για τα υδροπλάνα, διότι έχει ανάψει το πράσινο φως για το δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων με την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μιλά ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Λέει ναι στο διάλογο στην κέντρο αριστερά και θεωρεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προσανατολισμό. Μιλά ο Χρήστος Μπούρας και εξηγεί γιατί θα είναι ξανά υποψήφιος στις Πρετανικές εκλογές. Απαντά δε για τους αντιπάλους του. Μόλις 2 στους 10 πατρινούς εμπόρους, γράφει ο νεολόγος, έχουν σημαντική διαδικτυακή παρουσία. Τι φταίει? Ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία με γεμάτο τριήμερο από την Καρναβαλική Ακαδημία και πλούσιο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο σε ένα χορταστικό δισέλιδο στην στήλη Παραβάν. Πάμε στον κόσμο που είναι ένθετος στον νεολόγο των πατρών με ρεπορτάζ από την κοινωνική ζωή, lifestyle, πολλές συνεντεύξεις και έναν πλούσιο αθλητικό τομέα. Εδώ βλέπετε το πρωτοσέλιδο του κόσμου. Μαζί με τον νεολόγο ένα χορταστικό επίσης πολιτιστικό ρεπορτάζ. Ο νεολόγος από το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας. Ολοκληρώνουμε τα ρεπορτάζ μας τώρα με το ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία Γεωργίου. Έχει ξεκινήσει από σήμερα και θα παραμείνει εκεί για ακόμη 2 ημέρες. Η κυρία Μπαλαφούτη θα μας ενημερώσει σχετικά με άλλη διάθεση. Άλλη διάθεση βεβαίως, καρναβαλική θα λέγαμε. Νομίζω κάθε μέρα θα έχουμε κάτι να δίνουμε στο δελτίο. Γιατί ναι, μεν έχουμε ένα μεγάλο διάστημα, περίπου 2 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί το φετινό καρναβάλι. Παρ' όλα αυτά, οι δράσεις θα είναι πάρα πολλές. Οπότε θα έχουμε να δείχνουμε και στον κόσμο πολλές εικόνες. Ναι. Εδώ λοιπόν, οι εικόνες που βλέπουμε είναι σήμερα στην πλατεία Γεωργίου, όπου η Καρναβαλική Ακαδημία άνοιξε την αυλαία των δράσεών της. Είναι η πρώτη επί της ουσίας δράση που κάνει η Καρναβαλική Ακαδημία. Νεοσύστατη, να πούμε ότι εμφανίστηκαν το Νοέμβριο του 2023, πριν 2-3 μήνες. Έτσι λοιπόν ξεκινούν τις δράσεις τους. Αυτή τη φορά λοιπόν συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί. Έχουν δημιουργήσει επί της ουσίας ένα εργαστήρι, ένα workshop, ένα carnilab, έτσι το έχουν ονομάσει. Ένα καρναβαλικό λοιπόν εργαστήριο που μπορούν οι περαστικοί να πηγαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι αργά το βράδυ και να παρακολουθούν από κοντά πώς είναι οι καρναβαλιστές, τα καρναβαλικά πληρώματα, να δημιουργούν από το μηδέν, από την αρχή, έναν μπάστακα. Εδώ λοιπόν σήμερα βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Mm-hmm. Από το πρωί είχαν πάρει τα φελιζόλ, τα είχαν σκαλίσει. Δουλεύουν περίπου γύρω στα 70 άτομα από τα πληρώματα και καρναβαλιστές βέβαια. Σκάλισαν τα φελιζόλ, έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν μία μορφή. Να πούμε ότι το Σάββατο θα ακολουθήσει η διαδικασία με την αλευρόκολα, με το χάρτομα και την Κυριακή. Εκεί το μεσημέρι θα ξεκινήσουν να βάφουν τον μπάστακα που έχουν δημιουργήσει. Κυριακή απόγευμα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Θα δημιουργηθεί ένας μπάστακας, ο οποίος θα μείνει στην πλατεία Γεωργίου μέχρι και το τέλος του καρναβαλιού, να κοσμεί έτσι το κέντρο της πόλης. Mm. Νομίζω έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες και είναι μια ευκαιρία ακόμη και για τα παιδιά
να τα πάρουν οι γονείς τους, οι γονείς που θέλουν να περάσουν την κουλτούρα του πατρινού καρναβαλιού και να δουν από κοντά τον μπάστακα που δημιουργείται από το μηδέν. Γιατί να σου πω, Αλέξανδρε, ότι δεν μπορούσαν τα παιδιά να το δουν αυτό σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός και αν είχαν κάποιος την ευκαιρία να πάει στο Πετρωτό. Πλέον δεν την έχουμε αυτή την ευκαιρία. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Έχουν και μουσική εκεί, το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε μέχρι και αργά το βράδυ είναι μια πολύ ωραία ιδέα για βόλτα. Ακολουθούν τα αθλητικά μας νέα. Ο Αλέξης Διγενής είναι μαζί μας τώρα, ο διευθυντής του Sport FM Πάτρας 96 και 3. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, μονόδρομο στη νίκη για την Παναχαϊκή στο Κυριακάτικο παιχνίδι με τα Χανιά. Κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι για την πατρινή ομάδα, η οποία καίγεται για τους 3 βαθμούς νίκης στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στα φετινά play-out. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Ντε Τόμας, ο Ισπανός ακραίος επιθετικός, φτάνει αύριο στην Πάτρα, θα παρακολουθήσει το μάτς Κυριακής με τα Χανιά και θα ανακοινωθεί μέσα από το Κυριακό και επίσημα από την πατρινή ομάδα. Η Παναχαϊκή, εκτός από την απόκτηση του Ντε Τόμας, ψάχνει έναν τερματοφύλακα Έλληνα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αφού έχει υπερβεί το όριο των ξένων και κοινοτικών παιχτών. Με την απόκτηση του Ντε Τόμας πάει στους 11, οπότε δεν μπορεί να πάρει έναν ακόμη ξένο τερματοφύλακα. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι πάει σε Έλληνα τερματοφύλακα, πιθανότατα θα είναι και η τελευταία μεταγραφική κίνηση για την πατρινή ομάδα. Την ίδια ώρα, 3 ποδοσφαιριστές κάνουν ήδη προπόνηση με την K19, αφού δεν είναι στα πλάνα του Γιάννη Τάτσι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή στην Περιβόλα, όπου ο Απόλλωνας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Εξαντλούνται τα εισιτήρια. Το 90% των εισιτήριων έχει εξαντληθεί, απομένουν κάποια λιγοστά εισιτήρια των 15 και 20 ευρώ, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας έχει επιβάλει την απαγόρευση οργανωμένης υπομονής μετακίνησης, αλλά για οπαδούς Παναθηναϊκού εκτός νομού Αχαΐας. Η εντός νομού Αχαΐας θα είναι κανονικά στο γήπεδο και γι' αυτό φαίνεται ότι τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει έναν ακόμη ξένο παίχτη, καθώς στέλνει ενίσχυση τόσο μέσα στη ρακέτα όσο και στις playmaker. Αν και το παιχνίδι με Παναθηναϊκό, το μόνο που ζητάει είναι να φανεί ανταγωνιστικός και το σκέφτεται το μάτς το επόμενο στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Προμηθέα αύριο το απόγευμα στο Λαύριο, καθώς αντιμετωπίσει στις 6 την ομάδα του Λαυρίου που καίγεται για βαθμούς στη μάχη σωτηρίας. Ο Προμηθέας θέλει να πετύχει νίκη, έρχεται από σπουδαία νίκη στον ελληνικό εμφύλιο για το Champions League από την ΑΕΚ, θέλει ένα ακόμη ροζ φύλλο για να παραμείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και να κάνει ένα ακόμη βήμα να μπει όσο πιο ψηλά γίνεται στα φετινά play-off του φετινού πρωταθλήματος. Άλλωστε, μία νίκη του Προμηθέα από του Λαυρίου θα έχει σημαντική βοήθεια και για τον Απόλλωνα, ο οποίος, σας μην κρυβόμαστε, είναι το, ομάδα που κυνηγεί, το Λαύριο είναι η ομάδα την οποία κυνηγάει ο Απόλλωνας στη μάχη της παραμονής. Η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση αύριο στην Πάτρα είναι ένα σημαντικό γεγονός και στην ΕΠΣ Αχαΐας περιμένουμε αγωνία την επίσκεψη του Υπουργού. Στις 2.30 το μεσημέρι, ο κύριος Βρούτσης θα πάει στο νοσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνστρας, όπου θα επιθεωρήσει το γήπεδο, θα δει την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών που ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας θα συζητήσουν μαζί του πλέον για το αθλητικό κέντρο. Στην ΕΠΣ Αχαΐας θεωρούν ότι είναι κρατική περιουσία τα 45 στρέμματα που υπάρχουν στο χώρο έξω από το Ανδρέας Κάνστρας και θα συζητήσουν με τον Υπουργό Αθλητισμού το πώς μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Παράλληλα, οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας τονίζουν ότι θα γίνουν και άλλες προτάσεις προς τον Υφυπουργό ώστε να ειδωθούν λύσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Ανδρέα Κάνστρα και να γίνει τουλάχιστον ένα καινούριο γήπεδο. Πάντως, τις επόμενες μέρες αναμένεται να τοποθετηθούν φώτα LED καινούρια σε όλα τα γήπεδα στα οποία τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά και θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ και στο γήπεδο προσφυγικών αναμένεται να γίνουν η καινούργια εξέδρα με τοποθέτηση καθισμάτων αλλά και νέο ηλεκτροδοτισμό. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Πράσινο φως για πλήρες δίκτυο υδατοδρομείων στη Δυτική Ελλάδα. Αναβαθμισμένη η Πάτρα. 40.000 νέοι στην Αχαΐα ζουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εφόλης της ύλης. Τι λέει για την Αχαΐα και τους ομόφυλους. Πλούσιο πολιτικό παρασκήνιο. Υποψήφιος στο επιμελητήριο και όχι συνομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Κουνάβης. Έντονο ενδιαφέρον δημάρχων της Αχαΐας για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και απειλές για ετερόκλητες συμπράξεις. Ανοιχτό εργαστήρι στην Πλατεία Γεωργίου από την Καρναβαλική Ακαδημία με τριήμερο δράσεων. Μαζί ο κόσμος, με συνεντεύξεις, σχόλια και το πιο πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ με πολύ παρασκήνιο.